Εντάξει, να σας πω κάτι, παιδιά. Ο χωρισμός μπορεί να είναι και για καλό όμως. Παιδιά, δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, ωραία. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι. Το καλύτερο που πρέπει να γίνει για τους ανθρώπους. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι συνήθως είναι καλό. Αυτό είναι για καλό. Η ιστορία αυτό δείχνει. Ναι, είναι για καλό όταν θέλουν και οι δύο. Γιατί αν δεν θέλει ο ένας, ας πούμε. Αν θέλει ο ένας, είναι για το καλό του ένα. Όχι, παιδιά, και οι δύο. Το καλό είναι σημαντικό. Και οι δύο να μην θέλουν, στο τέλος της ημέρας και όταν περνάει ο καιρός. Ναι. Καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνει και όλος ο άνθρωπος ότι ήταν για καλό. Γιατί και τι να είσαι με έναν άνθρωπο που άλλος δεν θέλει. Σωστό. Ναι, αλλά δεν θέλει στιγμιαία και μετά το ξαναθέλει. Βρε παιδί μου, δεν λέω ότι ναι. Όχι, τι εννοείς. Συγγνώμη, δεν έχουμε δει χωρισμούς να χωρίζουν το ζευγάρι γιατί ο ένας που θέλει να φύγει να δοκιμάσει την τύχη του και μετά το μετανιώνει και ξαναγυρίζει αυτό πίσω. Αυτό είναι μια άλλη συνθήκη. Όχι, αυτή τη συνθήκη συζητάμε. Και πάλι για καλό είναι. Γιατί να μείνει, συνήθως άμα δεν μπορεί να προσφέρει τη σχέση. Ναι, οι άντρες. Οι άντρες την πρώτη εβδομάδα λένε τέλεια και μετά την άλλη εβδομάδα λένε, οχ, τι έκανα τώρα. Και πρέπει να ξαναγυρίσω. Μιλάς από προσωπική. Διαφωνώ. Όχι, δεν είναι όλοι άντρες έτσι. Ναι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Οι γυναίκες πονάνε στην αρχή και μετά το ξεπερνάνε. Οι άντρες είναι το ανάποδο. Στην αρχή λένε τέλεια, είμαι ελεύθερος, θα κάνω τη ζωή μου και μετά. Χωρισμό, λέω. Χωρισμού, ναι, λες εσύ, χωρισμού. Όχι, χωρισμού. Α. Την άλλη εβδομάδα λέω, όχι, τώρα τι έκανα, πού θα πάω μόνος μου, τι θα πω γίνω σε αυτή τη ζωή. Ναι, γιατί... Ψέματα. Τι θέλω πάλι πίσω, τι θα κάνω. Πάντως κάποιοι από αυτούς που είδαμε στο βίντεο... Δεν μπορώ να πω. Κάποιοι από αυτούς που είδαμε στο